Αυτά από το μπάσκετ. Περνάμε στο ποδόσφαιρο και πρώτος σταθμός μας είναι η ΑΕΚ, για την οποία η σεζόν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, εξελίσσεται σχεδόν με ιδανικό τρόπο. Από το καλοκαίρι, από την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, από τις νίκες επί του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League, από την εξασφάλιση της συμμετοχής στους 32 του Europa League, μέχρι την νίκη την Κυριακή στον αγώνα πρωταθλήματος στο Φάληρο με 2-1 επί του Ολυμπιακού, αλλά και την νίκη πάλι επί των Ερυθρολεύκων με 2-1 τρεις ημέρες αργότερα, που έφερε το εισιτήριο για τους 4 του Κυπέλλου Ελλάδος, η ομάδα του Μανώλο Χιμένεθ διαγράφει εξαιρετική πορεία και μπαίνει με ενθουσιασμό στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, εκεί δηλαδή που θα κριθούν οι τίτλοι. Ήταν ένα εκρηκτικό τριήμερο βγαλμένο από τα όνειρα χιλιάδων αεξίδων. Δύο μάχες κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, και ευκαιρία για μια επιβεβαίωση του ποια ομάδα είναι η καλύτερη. Πρωτάθλημα και κύπελο. Καραϊσκάκη. Και ο Άκα. Κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν ένας αγώνας που αναμφίβολα θα ήθελαν να παίξουν δεκάδες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στην ΑΕΚ την τελευταία 20ετία. 90 λεπτά για την ευκαιρία της Ένωσης να ξαναμπεί δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, δίνοντας το στίγμα της επιστροφής. Εκ των δεκάδων παικτών όμως, μόνο 14 είχαν το προνόμιο να αγωνιστούν. Και καθοριστικότερος όλων, αυτός που μπήκε τελευταίος στο γήπεδο, ο Γιώργος Γιακουμάκης. 9 λεπτά, όπως το νούμερο στη φανέλα του, χρειάστηκε ο κριτικός φορ για να ενηλικιωθεί ποδοσφαιρικά και να σκοράρει ένα γκολ που μπορεί να ορίσει μια ολόκληρη γενιά, δίνοντας τη νίκη στην ΑΕΚ με μια επική ανατροπή. Η υποδοχή στο ξενοδοχείο έκανε το Γιακουμάκη να ζήσει το όνειρό του και να αποθεωθεί από τον κόσμο που τον σήκωσε στους ώμους. Τρεις μέρες μετά, η μάχη μεταφέρθηκε σε μια άλλη αρένα. Αυτή του ΟΑΚΑ. Ο συνήθις ύποπτος Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος ύψωσε τη σημαία της νίκης. Ο Σέρχιο Αραούχο την τοποθέτησε ψηλά στη συνείδηση των οπαδών της ομάδας. Το γκολ του Αργεντινού με το 11 στην πλάτη θύμισε τον γκολ ενός άλλου δεκαριού της ΑΕΚ και αγαπημένου των οπαδών, του Ντέμι Νικολαίδη. Δύο νίκες με 2-1 σε τρεις μέρες επί του Ολυμπιακού. Δύο νίκες που μπορεί να δώσουν δύο τίτλους, μπορεί να δώσουν έναν, αλλά μπορεί και κανέναν. Αυτό που επιβεβαίωσαν όμως είναι τη δυναμική της ΑΕΚ, που απέδειξε εντός γηπέδου πως είναι καλύτερη, νικώντας τα 3 από τα 4 παιχνίδια της σεζόν με τον Ολυμπιακό. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Μανώλο Χιμένεθ. Χρησιμοποίησε 18 παίκτες σε 3 παιχνίδια με τους Ερυθρόλευκους, είχε 4 διαφορετικούς σκόρερ, 4 διαφορετικούς παίκτες που έκαναν ασίστ και μια ομάδα ενωμένη και νικήτρια. Un aficionado de AEL ganar ese partido. Ναι, αυτό μου συμβαίνει και εμένα. Λόγω της παιδείας που έχω, σε όποια ομάδα, όπου και να βρίσκομαι, δένομαι και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Βέβαια, όπως είπα και πριν, υπάρχει και το θέμα το συναισθηματικό, όπου με την ΑΕΚ αυτό μου συμβαίνει, δηλαδή όταν μπαίνουμε και κερδίζουμε,
Δεν το απολαμβάνω μόνο σαν προπονητής ότι πήρα ένα θετικό αποτέλεσμα, το απολαμβάνω σαν, και σαν ένας φίλαθλος. Γιατί ναι, μου αρέσει που βρίσκομαι και που βοηθάω την ομάδα. Νομίζω ότι ναι, είναι η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα με τον γκολ, με Σκαρεσκάκη, και νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο γκολ που έχω πετύχει μέχρι τώρα. Η αγάπη του κόσμου, αυτό το πράγμα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Γκολ με τον Ολυμπιακό ήταν και βραβείο. Στο κύπελο. Στο κύπελο, ναι. Νομίζω το Αραούχο ήταν λίγο καλύτερο. Με βάση αυτές τις νίκες, η ΑΕΚ παίρνει δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια, ξέροντας πως ακόμα και αν τα πράγματα εξελίσσονται στραβά, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της. Το έκανε και μπορεί να το ξανακάνει.